Τέλεια, το φτιάξαμε. Αυτό ήτανε. Όπου κοιτάω, κάμερα 1 ή κάμερα 2. Κάμερα 1. Καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για άλλη μία φορά, γιατί θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μου έχετε ζητήσει κατ' επανάληψη να σχολιάσουμε και να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό του επαγγέλματος ενός tattoo artist. Oh. Αυτό είναι. Λοιπόν. Ναι, γεια σας. Για την αγγελία παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Γαζότρια που λέει 12 ώρες εργασία κάθε μέρα. Δύσκολη δουλειά, ε. Αν δεν έχει δουλειά δεν πληρώνεσαι. Μάλιστα. Με ενδιαφέρει. Για όσους τώρα γνωριζόμαστε, είμαι ο Χρήστος Σιντσάρης, tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης, ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά tattoo studio σε όλη την Ελλάδα. Εάν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ, η τέχνη και η τεχνική τους, καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με την κουλτούρα των τατουάζ, πάτα το κόκκινο κουμπί εγγραφής και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ λυπημένος, γιατί έχασα το αγαπημένο μου καπέλο. Αντικαταστάτης. Ωραία. Κεφάλα. Σαν τον Έλμερ Φαντ μοιάζω ένα πράγμα, ε. Be very, very quiet. We are hunting for rabbits. Αυτό πώς σας φαίνεται, καλύτερο? Σήμερα όμως θέλω να σας μιλήσω για ένα επάγγελμα το οποίο στις μέρες μας φαντάζει ιδανικό για μερικούς και φυσικά μιλάμε για το επάγγελμα tattoo artist. Εάν σκέφτεσαι να γίνεις tattoo artist για να χεστείς το τάλιρο, για το ροκσταριλίκι, τις γκόμενες και το extreme lifestyle, αυτό το βίντεο σίγουρα δεν είναι για σένα, φίλε μου. Το επάγγελμα του tattoo artist είναι ένα πολύ δύσκολο, επίπονο επάγγελμα το οποίο χρειάζεται προπόνηση, κόπο και πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια, κάθε επάγγελμα έχει τα δικά του προαπαιτούμενα. Αλλά για το συγκεκριμένο επάγγελμα, αυτό δηλαδή του tattoo artist, νομίζω το πιο βασικό χαρακτηριστικό ή προαπαιτούμενο που χρειάζεται να έχει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το επάγγελμα είναι το πάθος του για την δημιουργία με εκφραστικό μέσο τη ζωγραφική. Θυμήσου πως το επάγγελμα αυτό είναι αρκετά κλειστό και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Κανένα μα κανένα tattoo studio δεν θα σου ανοίξει τις πόρτες του για να σου μάθει εσένα να ζωγραφίζεις σωστά. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να έχεις ταλέντο ή έφεση στη ζωγραφική. Ακόμα και αν αυτό το ταλέντο είναι ακατέργαστο, μπορείς κάλλιστα να το εμπλουτίσεις με μαθήματα ζωγραφικής ή ακόμα και κάποια σχολή η οποία θα σου δώσει τις γνώσεις και τα εφόδια για να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά προερχόμενα από σχολές καλών τεχνών εισέρχονται μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Και αυτό σίγουρα είναι υπέροχο, γιατί σημαίνει ότι το τατουάζ έχει φύγει από την περιθωριοποίηση και έχει μπει για τα καλά στη σφαίρα της δημιουργικής έκφρασης και γιατί όχι της τέχνης. Άρα φίλοι μου, σε πρώτη φάση ξεκόλα από τη λέξη tattoo και κάνε focus στη λέξη artist. Α, να το κάνει. Αλλά να μην το κάνει μόνο και μόνο για να βγάζει λεφτά για να έχει πέρασει τις κοπέλες ή τους άντρες αντίστοιχα. Να το κάνει γιατί το θέλει πραγματικά. Έχει κλείσει τη ζωγραφική ή του αρέσει να δημιουργεί. Γενικά να το κάνει για ουσιαστικό τρόπο για μένα. Αλλά ναι, να το κάνει, ωραία. Λοιπόν, ανεβάζουμε ταχύτητα και πάμε στην δεύτερη φάση. Ας υποθέσουμε πως έχεις το ταλέντο. Έχεις ζωγραφίσει τον άπαντα και νιώθεις σιγουριά για τον εαυτό σου. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να δημιουργήσεις ένα ωραίο book, ένα portfolio, μια παρουσίαση της δουλειάς σου. Και επειδή η πρώτη εικόνα είναι αυτή που μετράει,
θέλω να δώσεις ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί με την ίδια ευκολία που μπορεί να σου ανοίξει πόρτες, μπορεί να στις κλείσει κιόλας. Καθώς ετοιμάζεις το βιβλίο σου, η συμβολή μου θα ήταν να μην βάλεις φωτογραφίες από χτυπημένα τατουάζ που έχεις κάνει ενδεχομένως σε κολλητού σου. Πάμε να δούμε όμως τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά ενός portfolio, ενός book μιας παρουσίασης. Ιδανικά το βιβλίο σου θα ήταν καλό να είναι hardcover, με ένα σκληρό εξώφυλλο και 4 κρίκους εσωτερικά οι οποίοι θα κρατάνε τις διαφάνειες. Μέσα στις διαφάνειες σαφώς θα έχεις τη δουλειά σου, αλλά πρόσεχε, μέσα θέλω να βάλεις την καλύτερή σου δουλειά. Όχι πρόχειρα σχέδια, όχι μισοτελειωμένα, γιατί θυμίσου, σκοπός μας είναι να καταπλήξουμε. Μια μικρή παρένθεση όμως για να σας πω τη δική μου ιστορία και πώς μπήκα εγώ, έστω και ανορθόδοξα, σε αυτό το χώρο. Καταρχάς να πω πως ήμουν εντελώς και παντελώς άσχετος με το θέμα τατουάζ. Δεν είχα κάνει ποτέ τατουάζ πάνω μου, ούτε καν είχα πατήσει ποτέ πόδι μέσα σε τατού στούντιο. Ωστόσο, από μικρό παιδί ζωγράφιζα και το ταλέντο που είχα το προχώρησα σε επίπεδο σπουδών. Σπούδασα στη Σχολή Καλλοτεχνών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, ζωγράφος δηλαδή. Θυμάμαι μία μέρα λοιπόν πήρα την απόφαση και χωρίς άλλη σκέψη πήρα παραμάσχαλα έναν πίνακα ζωγραφικής και άρχισα να γυρίζω door to door, πόρτα πόρτα, όλα τα καλά τατουατζίδικα της πόλης. Μέχρι που μία μέρα επισκέφτηκα τον Νίκο Τατού. Ομολογώ βέβαια ότι ήμουν και αρκετά πιεστικός, γιατί πήγα, ξαναπήγα, ξαναχτύψα την πόρτα, ξαναπέρασα. Τους έπρεξα τα κάκαλα, ώσπου μία μέρα μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω και να μάθω την τεχνική πλευρά του τατουάζ. Και όπως λένε στο Αμέρικα, the rest is history. Κατακλείδη, αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά, και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του τατουάζ, αλλά σε κάθε επάγγελμα, πρέπει να έχεις πάθος, θάρρος και ίσως λίγο θράσος. Το πάθος θα σε αφήνει πάντα διψασμένο και θα σε κάνει να προσπαθείς περισσότερο και με μεγαλύτερο ζήλο. Το θάρρος θα σου δώσει δύναμη και θα διώξει κάθε ίχνος αμφιβολίας από μέσα σου. Και το θράσος... αυτό θα σε παρακινεί πάντα να δοκιμάζεις καινούρια πράγματα, καινούριες τεχνικές και να γράφεις αυτούς που θέλουν να σε κρατάνε πίσω. Καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσεις να κάνεις στη ζωή σου, κάντο με αγάπη, πάθος, θάρρος και θράσος. Αυτά για σήμερα, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Και χαρά σας. Θεματάρα σας έχω σήμερα, θεματάρα.